Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στον όμορφο βήμα μας. Σας μεταφέρω τις ευχές του Δημάρχου για καλή επιτυχία του συνεδρίου. Σας εύχομαι τα συμπεράσματα του συνεδρίου να είναι ωφέλιμα για την κοινωνία. Εύχομαι καλή παραμονή και υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Καλημέρα, Θεοδωροπούλου Γεωργία, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Μυσσηνίας. Καλημέρα σας και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία στον όμορφο Δήμο της Θεσσαλίας, στην Κυπαρισία. Γίνεται ένα ιστορικό γεγονός για την περιοχή της Θεσσαλίας. Συνδιοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο αθλητικής οδοντιατρικής από τους οδοντιατρικούς λόγους Μεσσηνίας, Αρκαδίας, δεν μπορούσα να λέω την Αρκαδία, γιατί και η άλλη ονομασία της Κυπαρισίας είναι η Αρκαδιά, από την Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Οδοντιατρικής, το Δήμο Τριφυλίας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Λεβεντάκη. Πραγματικά ο Δήμος, όπως και η Περιφέρεια, μας έχουν σταθεί πάρα πολύ για την, σε αυτή τη συνδιοργάνωση. Τι να πούμε τώρα για αυτό το συνέδριο. Πάρα πολύ κόσμος από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν περιοχές της πατρίδας μας και οι άνθρωποι έχουν υποστεί πολλές ζημιές επάνω στη Μαγνησία και ακύρωσαν, να είναι καλά. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο. 200 άτομα θα κυκλοφορήσουν στην περιοχή της Τριφυλίας, νομίζω ένα σημαντικός αριθμός για την περιοχή της Τριφυλίας. Δεν είναι η οδοντιατρική σύλλογη, δεν είναι μόνο οι έδρες, π.χ. η Καλαμάτα. Πρέπει να στηρίζουμε και άλλες περιοχές. Να πω εδώ ότι στο συνέδριο θα μιλήσουν αξιόλογοι ομιλητές. Ο Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας, κ. Χρυσόστομος, θα ευλογήσει, έχει κληθεί να ευλογήσει και να τιμήσει με την παρουσία του το συνέδριο την Παρασκευή το απόγευμα της εργασίας του συνεδρίου. Η τελετή έναρξη του συνεδρίου με δοκιμή τοπικών προϊόντων που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό η κυρία Στυλιανού και η κυρία Παντελάκη, ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών, θα γίνει στο Πάρκο Βλαχέρνας. Το Σάββατο θα έχουμε μια εινογνωσία με δοκιμή τοπικών κρασιών της Τριφυλίας με τη βοήθεια του εινογνώστη του κ. Ντάντου, πολύ γνωστό στην Ελλάδα που έρχεται από τη Δράμα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Υπάρχουν όμως πολλά καινοτόμα πράγματα για τον κόσμο, εκτός από εμάς τους επιστήμονες που πρέπει να μάθουμε. Το ένα είναι η ενημέρωση των υπαλλήλων του Δήμου Τριφυλίας την Παρασκευή για θέματα στοματικής υγείας εδώ σε αυτή την αίθουσα, 2 η ώρα το μεσημέρι. Και το Σάββατο, 11.30 ώρα το πρωί, στην ίδια αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας, έχουν ενημερωθεί όλοι οι δάσκαλοι και δασκάλες, προπονητές, προπονήτριες και γυμναστές, έτσι ώστε να ενημερωθούν σε ένα σύντομο πρόγραμμα για την διατροφή, τη στοματική υγεία και τα προβλήματα από τραυματισμούς, ιδιαίτερα στα αθλήματα επαφής για τους αθλητές και αθλούμενους. Και για τους ναύτικες που πρέπει να φοράνε τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που πρέπει να ενημερώσουμε τους προπονητές και όλους αυτούς που προανέφερα, γιατί πραγματικά σώζουν πάρα πολλές καταστάσεις, ιδιαίτερα στα τραύματα. Είναι ένα καινούριο, εισάγεται τώρα ένα καινούριο μάθημα και μάλιστα είναι καινοτόμο το συνέδριο, γιατί από φέτος θα μπει και το μάθημα της αθλητικής οδοντιατρικής φανταστείτε στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, προηγούμαστε στην Κυπαρισία σε σχέση με το μάθημα. Και μάλιστα και φοιτητές έχουν έρθει και θα παρουσιάσουν κάποιες εργασίες εδώ στην Κυπαρισία πάνω σε νέα θέματα. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Αργυρό Λαγκούδη, είμαι η πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς για τη φιλοξενία, την όμορφη Κυπαρισία, την παλιά Αρκαδιά. Οι Αρκάδες έρχονταν εδώ το χειμώνα να ξεχειμωνιάσουν. Εμείς λοιπόν συμμετέχουμε με μεγάλη χαρά σε αυτό το συνέδριο, το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο της αθλητικής οδοντιατρικής. Είναι μια καινούργια εταιρεία η αθλητική οδοντιατρική που προσπαθεί να συνδέσει περισσότερο και να διεισδύσει την οδοντιατρική στον κόσμο του αθλητισμού. Θέλουμε να μάθουν οι αθλούμενοι πόσο μπορούν να ωφεληθούν από την καλή σωματική υγεία. Πρέπει να μάθουν οι οδοντίατροι πώς μπορούν να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο τους αθλούμενους, έτσι ώστε να έχουν μια καλύτερη επίδοση έχοντας μια καλή σωματική υγεία, γιατί πρέπει πάντα να τονίζουμε
ότι η γενική υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σωματική υγεία, άρα για μια καλή επίδοση αθλητική πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλή σωματική υγεία. Εμείς εδώ λοιπόν, εκτός από το επιστημονικό μέρος του συνεδρίου, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους συναδέλφους, εκτός από τα θέματα που αφορούν στην αθλητική οδοντιατρική, αλλά και στην γενικότερη οδοντιατρική πράξη, θα μάθουμε όλα τα καινοτόμα, καινούργια δεδομένα και όλες τις εξελίξεις στον χώρο της οδοντιατρικής. Εκτός λοιπόν από όλα αυτά, ο σκοπός μας είναι να έρθουμε κοντά στο κοινό της Κυπαρισίας. Και όχι μόνο. Η πρόσκλησή μας αφορά σε όλους τους πολίτες της Κυπαρισίας, γιατί έχουμε ταυτόχρονα και αθλήματα και αθλητικά δρόμενα. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν είναι το εξής. Το Σάββατο, το απόγευμα στις 6 ώρα, από το χώρο του παραλιακού κέντρου Άμμος, θα ξεκινήσει αγώνας δρόμου και βάδι, αφορά και σε παιδιά, θα είναι 1 χιλιόμετρο για τα παιδιά και είναι 4 χιλιόμετρα για τους ενήλικες. Καλούμε όλο τον κόσμο, όλους τους μαθητές, όλους τους ενήλικες και εφήβους και όλους όσους νιώθουμε παιδιά μέσα μας, να περπατήσουν μαζί μας στην παραλία της Κυπαρισίας. Κατόπιν τούτου, στις 6.30 ώρα το απόγευμα, 7.30 ώρα το απόγευμα, έχουμε αγώνα μπάσκετ μεταξύ των υγειονομικών της Μεσσηνίας και τοπικού αθλητικού σωματείου εδώ του Δίωνα, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ της Κυπαρισίας, και έχουμε και αγώνες πιτς βόλεϊ στα γήπεδάκια της Κυπαρισίας. Νομίζουμε θα μοιραστούν οδοντόκρεμες, στοματικά διαλύματα, φυλάδια που αφορούν στη στοματική υγεία. Θα είναι ένα happening πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω πως θα είναι εξαιρετικό να μπορέσουμε το επιστημονικό μέρος να έρθει να συνδεθεί με το αθλητικό και με το κοινωνικό και νομίζω πως θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετέχει, νομίζω πως ο καιρός θα είναι καλός και περιμένουμε όλο τον κόσμο και εσάς να έρθετε στην παραλία της Κυπαρισίας να τρέξουμε και να βαδίσουμε όλοι μαζί.